Κύριε Πολυχρονόπουλε, σας συναντάμε στο στούντιο του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας, στην έκθεση εδώ ο Παπαλουκάς Θεοχαράκης, Άγιο Όρος. Πείτε μας, είστε ένας άνθρωπος, ενεργός πολίτης της πόλης, με ειδική ενασχόληση στα πολιτιστικά. Αποφασίσατε ταυτόχρονα να κατέρθετε και στις εκλογές. Πείτε μας πώς θα αποφασίσατε και ένα σχόλιο για τα πολιτιστικά της πόλης. Με τιμά θα έλεγα ο χαρακτηρισμός ως ενεργός πολίτης και νομίζω ότι περιγράφει αυτό που ζω, αυτό που κάνω τα αρκετά χρόνια, γιατί πιστεύω πηγαία προκύπτει αυτό, ότι έχω μια παρουσία και στα κοινωνικά και στα πολιτικά πράγματα και χαίρομαι που έχω ιδιαίτερη έτσι ενασχόληση με τα πολιτιστικά, θα τολμούσα να πω με την συμβολή στην πολιτιστική διαχείριση, ας πούμε. Έχω παρακολουθήσει έτσι όλες αυτές τις εξελίξεις πολλά χρόνια και οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια νιώθω μια ελαφρά απογοήτευση και ανησυχία, διότι όλοι αυτοί οι θεσμοί που έχουν τεράστιες δυνατότητες που είχαν συμβάλει και θα μπορούσαν να συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην ανάδειξη της πόλης μας, έχουν περιέλθει σε μια, υπάρχει μια αδράνεια, αν όχι οπισθοχώρηση. Νιώθω λοιπόν και ένιωσα την ανάγκη να, συνεχίζοντας αυτή τη δράση που έχω αναπτύξει, να συμμετάσχω στην προσπάθεια που γίνεται από τον συνδυασμό Καλαμάτα μπροστά με επικεφαλής τον αγαπητό και γνωστό από αντίστοιχες παλιότερες προσπάθειες Βασίλη Κοσμόπλο, ώστε να αλλάξει σελίδα ο Δήμος. Πιστεύω ότι σε όλους τους τομείς υπάρχει αυτή η στασιμότητα για την οποία μίλησα. Θέλω όμως και αναφέρομαι ιδιαίτερα στα του πολιτισμού, διότι εκεί, εκτός του ότι υπήρξε μια τεράστια κατάκτηση για την πόλη τα προηγούμενα χρόνια που συνέβαλε στο να κατακτήσει μια διακεκριμένη θέση στο γίγνεσθε και στο ευρωπαϊκό ακόμα επίπεδο και χώρο η Καλαμάτα, τα τελευταία χρόνια, παρότι έχουν συγκεντρωθεί τεράστιες δυνατότητες, δεδομένου ότι έχει επενδυθεί και ένα τεράστιο κεφάλαιο στον τομέα αυτό, δεν αξιοποιείται αυτό. Δηλαδή, κυρίως λόγω του Φεστιβάλ Χορού και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση ή και εν ώψη της ολοκλήρωσης του χώρου, του θαυμάσιου αυτού χώρου στον οποίο βρισκόμαστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δυνατότητες που κατέκτησε η πόλη ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Θα έπρεπε λοιπόν να δει κανείς πώς θα μπορούσαν όλες αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν προς όφελος της πόλης. Και όταν λέμε προς όφελος της πόλης και των δημοτών, δεν εννοούμε μόνο ως συμμετοχή σε μια, ας πούμε, αισθητική απόλαυση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, ούτε μόνο, ας πούμε, ως μια συμβολή, ως έναν τρόπο για να γίνουμε καλύτεροι ως δημότες αυτής της πόλης, αλλά είναι και ένας τρόπος, ένα μέσο για την οικονομική καθαρά ανάπτυξη της πόλης. Το Μέγαρο Χορού στο οποίο βρισκόμαστε και για την κατασκευή του οποίου έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες και έχουν συμβάλει πάρα πολλοί προηγούμενοι δήμαρχοι, έχει αναγνωριστεί ως αναπτυξιακό εργαλείο και από την παρούσα την επερχόμενη Δημοτική Αρχή, μόνο που αυτό ήταν στα λόγια. Διότι μετά από όλο αυτό το διάστημα και εν ώψη ολοκλήρωση της κατασκευής του, δεν έχει υπάρξει καμία μελέτη, καμία ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί, όχι απλώς να λειτουργήσει, αλλά να αξιοποιηθεί προς όφελος της πόλης. Και η ταπεινή μου γνώση και γνώμη λόγω της συμμετοχής σε όλα αυτά είναι ότι όντως το Μέγαρο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις σχετικά, εδώ και μια δεκαετία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν μάλιστα τότε ήταν και ο Βασίλης Κοσμόπλος και είχε συμβάλει σε αυτό, οι οποίες όμως ουδόλως αξιοποιήθηκαν. Και νιώθω ότι αντιμετωπίστηκε με ένα φόβο, με μια αμηχανία από την παρούσα δημοτική, την επερχόμενη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό νομίζω ότι εκείνο που προέχει και εκείνο που με κινητοποίησε και εμένα και με οδήγησε στο να ενεργοποιηθώ, να πάρω μέρος στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ήταν η ανάγκη να αλλάξουμε σελίδα στην πόλη. Η επόμενη μέρα των εκλογών θα φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς ήσασταν και μέλος της ΦΑΡΙΣ, έχετε συναποφασίσει για κάποια πράγματα που έχουν γίνει ή έχετε αντιδράσει. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι αυτή η επόμενη μέρα με τόσο πολλές φωνές
Δεν, η συνεργασία και η συνένεση και η συνεννόηση που είναι το ζητούμενο θα υπάρξει? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είμαστε ίσως από, πρωταγωνιστούμε σε αυτή την πολυδιάσπαση σε επίπεδο Ελλάδας. Αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, δεν έχει σημασία, είναι μια πραγματικότητα. Πιστεύω όμως, αν δει κανείς και το δυναμικό που έχει προκύψει και συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, τον καλώς νοούμενο αγώνα, που είναι αξιόλογο, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ καλή παρακαταθήκη, μια προϋπόθεση ώστε μετεκλογικά να γίνουν συζητήσεις σε ένα πιο γόνιμο, δημιουργικό περιβάλλον και βάση και να προκύψουν μέσα από αυτές και συνεργασίες που θα βοηθήσουν την πόλη. Είναι σίγουρο, τα προβλήματα είναι τεράστια, τεράστια. Είχαμε πάει και προ δύο ημερών και στο δύο πάνω, είχαμε μια συνάντηση και με το Σύλλογο των Εξαιρετικά Δραστηριοποιημένο Σύλλογο των Γονέων της των Παιδιών της Φάρης. Τεράστια τα προβλήματα, τα κτίρια, οι καθηγητές κουρασμένοι, λόγω κακής, ας πούμε, έτσι, αμοιβών κλπ. Χρειάζεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει από μια δύναμη μόνο, ακόμα και αν έχει πάρει την, που λέμε, το Δήμο, ας το πούμε. Μάλιστα θα έλεγα, και μου δίνει έτσι την ευκαιρία να αναφερθώ ιδιαίτερα, ότι ένα από τα αρνητικά της κατάστασης που έχει επιβληθεί, που έχει επικρατήσει μάλλον τα τελευταία 12-13 χρόνια, είναι και το γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε η ελάχιστη διάθεση συζήτησης, συνεννόησης, συνεργασίας. Σε μια πόλη που αυτό αποτελούσε, ας πούμε, τεράστια κατάκτηση και πρότυπο και για άλλες πόλεις και είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα δώσει, επεβλήθη μία κατάσταση που την χαρακτήριζε αυτό που λέμε η ενός ανδρός αρχή. Και αυτό, ιδιαίτερα στον πολιτισμό, είχε, νομίζω, πολύ αρνητικές συνέπειες. Όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε ως αρνητική πείρα, ως διδάγματα αρνητικά και πιστεύω ότι πολλές δυνάμεις, το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων που θα προκύψουν από τις προσεχείς εκλογές, θα είναι διατεθειμένοι και θα καθίσουν να συζητήσουν και θα βγει κάτι καλό για την πόλη. Είμαι αισιόδοξος σε αυτό το σημείο, γιατί όντως ξαναλέω ότι σε πολλούς συνδυασμούς, αν όχι σε όλους, στους περισσότερους υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που ενστερνίζονται και αυτές τις ιδέες και αυτές τις αρχές και νομίζω ότι θα είναι τα πράγματα καλά. Από την ετήσια πολιτιστική ατζέντα του Δήμου Καλαμάτας, είσαστε ευχαριστημένος? Υπάρχουν δράσεις που μπορούν να προσθεθούν στο καλεντάρι για να γίνει ακόμα καλύτερος ο προορισμός? Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και έχει γίνει και αντικείμενο έτσι. Είναι αλήθεια ότι γίνονται πράγματα. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Και ο τελευταίος, αν μου επιτρέπετε να μιλάω και για τον εαυτό μου, είμαι που θα ισχυριζόμουν ότι δεν γίνονται πράγματα. Το θέμα είναι τι χαρακτήρα έχουν όλα αυτά. Αν χαρακτηρίζονται από μια εξωστρέφεια, αν ανταποκρίνονται σε όλα αυτά που έχει κατακτήσει η πόλη όλα αυτά τα χρόνια, αν αξιοποιούν αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που, όπως είπα και νωρίτερα, έχει συγκεντρώσει η πόλη, ή είναι σε ένα βαθμό μεγάλο, για να το πω έτσι, για κατανάλωση, να ικανοποιούμε απλώς το, θα τολμούσα να πω, το εκλογικό μας κόσμο, ας πούμε, ή να κάποιες, μάλιστα θα τολμήσω να το πω και αυτό, να απευθύνονται και να στο χαμηλό γούστο, ας πούμε, παρά σε αυτό που μπορεί να κάνει η πόλη. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι τόσο αριθμητικό. Το πρόβλημα είναι, αν, ξαναλέω, οι τεράστιες δυνατότητες που έχουν κατακτηθεί αξιοποιήθηκαν. Και σε αυτό είμαι σαφής, ότι δεν έγινε. Και στέκομαι και έχω σταθεί πολλές φορές και στο Συμβούλιο της Φάρης όλα αυτά τα χρόνια με το Φεστιβάλ Χορού. Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω και της οικονομικής στήριξης, που, της σημαντικής, της γενναιόδορης που έχει δοθεί και της ανάληψης της ευθύνης από την κυρία Καπετανέα, την εκλεκτή συνεργάτηδα, έχει μπει πάλι σε μια τροχιά ανωδική, σαν σε μια πορεία που το αξίζει. Όμως τρομάξαμε, πέρασαν πολλά χρόνια, συνέβησαν αρκετά για να, να γίνει ανεκτό, δεκτό, ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να αξιοποιηθεί όλο αυτό που
προέκυψε από την 25ετή λειτουργία του θεσμού για την πόλη. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, το ζήτημα είναι ακριβώς αν η πόλη με μια εξωστρέφεια, με εμπιστοσύνη και με δυνατότητα στις δημιουργικές της δυνάμεις, κάτι για το οποίο τον πρώτο λόγο έχει βεβαίως η Δημοτική Αρχή, λειτουργεί και κινείται στην κατεύθυνση να, θα έλεγα, να κατακτήσει πάλι τη θέση της στο πεδίο αυτών των πόλεων της Ελλάδας και της Ευρώπης, γιατί εκεί υπάρχει σαφώς οπισθοδρόμηση, ας πούμε. Και είναι σίγουρο, όπως είπα και νωρίτερα, ότι το μέγαρο πολιτισμός γενικότερα είναι και αυτό διαπιστωμένο και βεβαιωμένο, ας πούμε, με τον πιο επίσημο τρόπο από μελέτες, ότι δεν είναι κάτι που προάγει την ψυχή και το ήθος των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο φέρνει ανάπτυξη καθαρά οικονομική σε μια πόλη. Και η Καλαμάτα έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή και εγώ συστρατεύτηκα. Είμαι χαρούμενος που συναντήθηκα με δυνάμεις που έχουν τη θέληση, που έχουν τη γνώση, το πρόγραμμα. Υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες που έχουν πείρα σχετικά με τα αυτοδιοικητικά, καθώς και νέοι άνθρωποι με φρέσκια ματιά και ενθουσιασμό, και όλοι μαζί δίνουμε αυτή τη μάχη για να αλλάξει σελίδα ο Δήμος, κάτι που ξεκινάει από μια νέα αξιόπιστη και δυναμική Δημοτική Αρχή. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα έλεγα ότι ζητάω την ψήφο των συνδημοτών μας για την παράταξη, που το συνδυασμό μάλλον, τον οποίο και εγώ είμαι ενταγμένος, γιατί νομίζω ένα καλύτερο μέλλον αξίζει σε αυτή την πόλη, και ο συνδυασμός Καλαμάτα μπροστά με επικεφαλής τον Βασίλη Κοσμόπουλο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να το κάνει πράξη, σε συνεργασία εννοείται με άλλες δυνάμεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα μου κάνετε δύο σύντομα σχόλια. Το ένα είναι, συμφωνείτε με την επιβολή εισιτηρίου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις? Το ένα. Και το δεύτερο, είμαστε στην αναμονή δημιουργίας δύο νέων χώρων πολιτισμού. Το Ανοιχτό Θέατρο, στον Έδοντα, και η Ηλέκτρα. Ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, το εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια πάγια θέση, ναι, όχι. Πρέπει κανείς να το βλέπει πολύ συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως πρέπει να υπάρχει εισιτήριο σε εκδηλώσεις, ας πούμε, που έχουν μια ποιότητα, όπως, ας πούμε, η εκδηλώση του Φεστιβάλ Χορού. Και εκεί, βέβαια, συνυπολογίζει κανείς την ποιότητά τους, το επίπεδό τους, και εκτιμά ότι οι παραστάσεις που για να τις έβλεπε κανείς θα έπρεπε να ταξιδέψει έως και τη Νέα Υόρκη, τις βλέπει στην Καλαμάτα, με ένα εισιτήριο, με ένα αντίτιμο, ας πούμε, λογικό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και εκδηλώσεις και δράσεις γενικότερα για τον πολιτισμό που συζητάμε, για τις οποίες προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα, χωρίς αντίτιμο, να τις αξιοποιούν, να τις παρακολουθούν, ας πούμε, οι συνδημότες μας, γιατί είναι μια υποχρέωση, είναι, ας πούμε, μια, μέσα στις παροχές της πόλης προς τους ανθρώπους. Τώρα, για το θέμα των χώρων αυτών, νομίζω ότι για το Ανοιχτό Θέατρο είναι μια καλή, μια αναγκαιότητα για την πόλη. Υπήρχαν και δικαιολογημένα, και εγώ είχα κάποιες ενστάσεις για το αν ήταν καταλληλότερη τοποθεσία εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το πράγμα έχει δρομολογηθεί. Μάλιστα, με χαρά είδαμε και προχθές πως έγινε μια επέκταση εκεί της προγραμματικής χρηματοδότησης, που σημαίνει ότι είναι εξασφαλισμένοι πόροι και θα ολοκληρωθεί το έργο. Να πούμε εδώ, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε βέβαια, ότι και αυτό σχετίζεται και με τα προηγούμενα, ότι ήταν μια συγκυρία πολύ θετική αυτή η τετραετία, γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση και ένας άνθρωπος, ας πούμε, σε κρίσιμες, σε κέρυες θέσεις, όπως ο Αλέξης Χαρίτης, ο οποίος είναι παιδί του πολιτιστικής δουλειάς εδώ της πόλης μας, και γι' αυτό κατ' επανάληψη και εγώ έλεγα, ας πούμε, και στα συμβούλια της Φάρης, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, και νομίζω ότι δεν την αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε και μπορούσαμε. Παράδειγμα, στην προημερών που ήταν που έγινε η συνέντευξη για το Φεστιβάλ Χορού, που ήταν ο Αλέξης Χαρίτσης, είπε ότι αυτά τα 1,2 εκατομμύρια που δόθηκαν για το φεστιβάλ
μπορούσαν και μπορούν, υπάρχει διάθεση, η ετοιμότητα να συμπληρωθούν και με άλλα για τη λειτουργία αυτού του Μεγάρου. Και εκεί δυστυχώς υπήρξε και υπάρχει ολιγορία από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, είναι λοιπόν ένα θετικό έργο αυτό. Είχε, θυμάμαι, από εποχής του αείμνηστου Χρήστου Μαλαπάνη ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί ήταν μια αναγκαιότητα. Χαιρόμαστε που θα ολοκληρωθεί, πιστεύουμε, αυτό. Τώρα για την Ηλέκτρα, και εκεί νομίζω ότι γενικά ό,τι γίνεται είναι καλό. Μπορεί και εκεί, έχω υπόψη μου έτσι κάποιες αντιρρήσεις για το αν σε ένα κλειστό χώρο και περιορισμένο αξίζει να απορροφήσει τόσα χρήματα. Νομίζω όμως ότι ας γίνει. Το θέμα όμως ποιο είναι? Να γίνει με έναν τρόπο σωστό και να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα προς όφελος των δημοτών μας. Και σε σχέση με αυτό λέω ότι η μεν Δημοτική Αρχή έχει δείξει ένα φόβο, μια ατολμία, ενώ η πείρα είναι σημαντική και μπορεί να εξασφαλιστούν τέτοιες λειτουργίες με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θα έλεγα, και κατά τα άλλα χαιρόμαστε και επιβεβαιώνει και αμφισβητεί, ανατρέπει και ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί και από τη Δημοτική Αρχή από 12ετίας περίπου, ότι ο πολιτισμός είναι υπερβολικός, ότι. Χαιρόμαστε που έστω και καθυστερημένα υιοθετεί όλα αυτά που ζητούσαμε και εγώ από το θέση του Συμβουλίου και άλλες δυνάμεις, ας πούμε, σε σχέση με τον πολιτισμό, και γιατί θα είναι προς όφελος της πόλης και είμαστε εδώ να τους δώσουμε το καλύτερο περιεχόμενο, να τις βοηθήσουμε να λειτουργήσουν όσο γίνεται πιο αποδοτικά και προς όφελος των δημοτών μας, που είναι και το ζητούμενο.